Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, ο προηγούμενος συνάδελφος μίλησε για το σοβαρό θέμα της μείωσης του ΦΠΑ στα νησιά. Το συνυπογράφω. Και εκτός από αυτό, εδώ βρίσκεται ο Υφυπουργός, ο δεύτερος στη τάξη στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και μετά το τέλος της ομιλίας μου, κύριε Υφυπουργέ, αν με ακούτε, σας καλώ να τοποθετηθείτε από το βήμα αυτό στην Ολομέλεια της Βουλής και να ενημερώσετε το Σώμα για τις προθέσεις με σαφήνεια του Υπουργείου στο θέμα της κατάργησης του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά. Δεν θα επιχειρηματολογήσω άλλο για το θέμα αυτό. Πάμε τώρα στον προϋπολογισμό. Παρακολούθησα από το πρωί τις ομιλίες συναδέλφων της συμπολίτευσης, οι οποίοι κάτω από ένα πρίσμα, θα έλεγα, αταξικού εθνισμού και κοινωνικής ομογενοποίησης αναφέρθηκαν στον ελληνικό λαό με το χαρακτηρισμό «Είμαστε όλοι Έλληνες». Τρεις λέξεις, κύριε συνάδελφοι. Και εγώ θα θέσω το ερώτημα. Δεν είναι απλοϊκό. Είναι απλό, είναι κέριο και είναι και βασανιστικό. Και θα ρωτήσω, οι 350.000 Έλληνες ελληνικής οικογένειας που δεν έχουν ρεύμα σήμερα, το 2013. Οι 3 εκατομμύρια και πλέον ανασφάλιστοι που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Το 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, κύριε συνάδελφοι, καθώς και οι εκατόμβες των θυμάτων των μνημονίων που έχουν πάρει το δρόμο της ξενιτιάς σε ανέβρεση για ανέβρεση εργασίας, έχοντας μαζί τους πτυχία, διδακτορικά, μάστερς, τα οποία τα απέκτησαν με οικογενειακές θυσίες και προσωπικό μόχθο. Όλοι αυτοί είναι Έλληνες, κύριε συνάδελφε. Έλληνες όμως είναι και αυτοί που μέσα σε αυτή την κρίση, την βαθύτερη οικονομική, κοινωνική και πολιτική και πολιτισμική κατ' εμένα κρίση που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα, μέσα σε αυτή την κρίση, κύριε συνάδελφοι, αυγατίζουν τα κέρδη τους και αυτή είναι μια οικονομική ολιγαρχία. Και αυτό δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε συνάδελφε. Αυτό το λένε οι δικές σας υπηρεσίες, το λέει ο Ελστάτ. Θα προχωρήσω και σε κάτι άλλο. Σήμερα, κύριε συνάδελφε, μιλάμε στην κορυφαία στιγμή του Κοινοβουλίου για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και πρέπει να είμαστε σαφείς και να έχουμε αποδεικτικά στοιχεία των όσων λέμε. Δεν θα έπρεπε όμως να γίνεται πριν από την κατάρτιση του προϋπολογισμού μια άλλη συνεδρίαση της Βουλής η οποία να λέει τι πέτυχε ο προηγούμενος προϋπολογισμός, αυτόν που ψηφίσατε εδώ πριν ακριβώς από ένα χρόνο. Και τι πέτυχε αυτός ο προϋπολογισμός, κύριε συνάδελφε. Θα σας αναγνώσω λοιπόν τι πέτυχε αυτός ο προϋπολογισμός και αν υπάρχει εδώ πέρα μέσα κάποιος συνάδελφος ο οποίος τα αμφισβητεί αυτά, είναι καλοδεχούμενη η κριτική και η αμφισβήτηση. Η απλή ανάγνωση των δικτών, κύριε συνάδελφε, δείχνει μια ξέφρενη πορεία της ανεργίας. Ιδιαίτερα στους νέους, που έχει περάσει το 60%, τσακίζει την ελληνική οικογένεια και σπρώχνει τον ανθό αυτής της χώρας σε αναζήτηση εργασίας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γνωρίζω τον ακριβή όγκο και τον ρυθμό αυτό του νέου κύματος μετανάστευσης. Διαπίστωσα όμως στις ομιλίες που παρακολούθησα ότι ελάχιστοι συνάδελφοι από τη συμπολίτευση αναφέρθηκαν σε αυτό το γεγονός, το οποίο είναι αδιαφεσβήτητο. Και ζητώ στοιχεία να δοθούν αυτά στη δημοσιότητα. Η ανεργία εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι πρωτοφανής και αυτό το εισπράξουν με δραματική μείωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού και των νέων. Αυτή η αιμορραγία, κύριοι συνάδελφοι, σε εκπαιδευμένο ιατρικό, ανθρώπινο δυναμικό και δαπανηθέντες πόρους φαίνεται ότι δεν αγγίζει την κυβέρνηση. Ρωτώ τώρα αν οι χιλιάδες νέων που μετανάστευσαν έχουν αφαιρεθεί από τους καταλόγους των ανέργων. Παρουσιάζεται στον προϋπολογισμό μια μείωση της ανεργίας. Αυτούς που έφυγαν στο εξωτερικό τους έχετε αφαιρέσει. Να μου πει εδώ ο κύριος Υπουργός. Δεύτερον, θεωρείται εργαζόμενο αυτόν που θεωρεί το μνημόνιο. Μία ώρα την εβδομάδα. 4 ώρες το μήνα εργαζόμενος, νοείται εργαζόμενος ο οποίος εξυπηρετεί τις προσωπικές του ανάγκες της στοιχειώδης. Είναι αυτό ένας τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται δείκτες μειωμένης ανεργίας? Απάντηση, κύριε συνάδελφε, δεν έχετε για αυτά. Όπως δεν έχετε και για την
περίθαλψη των 3 εκατομμυρίων ανασφάλιστων πολιτών, τα οποία είναι θύματα της μνημονιακής πολιτικής, αλλά ούτε και για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται υπό ασφαλιστική κάλυψη. Παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας μια πρόταση για την πρωτοβάθμια υγεία, η οποία δεν εξασφαλίζει ούτε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για αυτούς που είναι ήδη ασφαλισμένοι. Σιγή, κύριοι συνάδελφοι, αντιπαρέχεστε κάθε δημοσίευμα διεθνών οργανισμών και έγκυρων οικονομολόγων που αποδεικνύουν με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013, που προσπαθείτε να το εμφανίσετε ως το σύγχρονο χρυσόμαλο δέρας σε καιρούς συνεχιζόμενης ύφεσης, προέρχεται από τις άρκες και το αίμα του ελληνικού λαού. Η δε υποσχέση σας ότι θα δοθεί μέρος αυτού για κοινωνική πολιτική στα ασθενέστερα στρώματα ταιριάζουν γάντι στη λαϊκή παροιμία, το οποίο λέει, κύριοι συνάδελφοι, «Να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω Λάδη». Διαπιστώσατε χωρίς καμιά κυβερνητική αντίδραση να καταλαμβάνει η εκπαίδευση στην Ελλάδα μια από τις 4 τελευταίες θέσεις στην αξιολόγηση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υγεία να καταρκυλά προς τα κάτω για μια ακόμα συνεχιζόμενη φορά και να καταγράφεται για πρώτη φορά, και ακούστε το αυτό, κύριοι συνάδελφοι, μετά το 1950 αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας σε μια χώρα με σοβαρό πρόβλημα υπογεννητικότητας. Επειδή ο χρόνος μου τελειώνει, δεν θα αναφερθώ σε όλα αυτά τα οποία ήθελα να πω, αλλά θα σας αναφέρω ότι, κύριοι βουλευτές της συγκυρεύνησης που λάβατε το λόγο προηγουμένως, υποβάλατε επιχειρηματολογώντας υπέρ του προϋπολογισμού σε σκληρά βασανιστήρια την οδυνηρή πραγματικότητα για να εφευρεθεί το success story που μόνο εσείς βλέπετε. Δεν πείσατε τον ελληνικό λαό που βιώνει τη δυστυχία σε όλες του τις εκφάνσεις. Οι θυσίες του είναι χωρίς αντίκρισμα. Γίνονται κέρδη των δανειστών και μιας οικονομικής ολιγαρχίας που σε καιρό κρίσης κερδοσκοπεί. Καταψηφίζω, κύριε συνάδελφε, τον προϋπολογισμό, όχι μόνο για πολιτικούς λόγους, αλλά και από αίσθημα ευθύνης απέναντι στα θύματα του προϋπολογισμού, του προηγουμένου και αυτού του οποίου έρχεται, απέναντι στον ασθενή χωρίς γιατρό, στο μαθητή χωρίς δάσκαλο, στην οικογένεια χωρίς ηλεκτρικό, στον νησιώτη χωρίς συγκοινωνίες, στον άνεργο που ξενιτεύεται, στους νέους που βλέπουν το μέλλον τους χωρίς ελπίδα.